Και χθες ο κ. Κουτσούμπης εδώ που τον φιλοξενήσαμε στην ΕΡΤ έκανε λίγο και για φαρσοκομωδία με τα τελευταία έτσι, τεκτενόμενα μεταξύ του κ. Καμένου και την, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και ότι είναι καιρός πια αυτό το πράγμα να τελειώνει. Η ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα παζάρι τραγέλαφο, αυτή είναι η ουσία. Ο ένας προσπαθεί να σώσει την κυβέρνησή του, εννοούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά. Και απ' την άλλη, ο κύριος Καμένος για να σώσει το κόμμα του. Ποια είναι η βρώμικη δουλειά? Σε συνθήκες, θα σας πω πολύ συγκεκριμένα, που πρέπει να προχωρήσουν. Αν θέλετε, το είπε με έναν τρόπο και ο κύριος Σεβαστάκης. Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, να ολοκληρωθούν οι αντιλαϊκοί νόμοι στα πλαίσια των μνημονίων διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όμως, αν θέλετε. Αυτό το παζάρι, αυτό το κακοπαιγμένο σύριαλ θα έλεγα, δεν έχει καμία σχέση με τις ίδιες αγωνίες του λαού που δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης για να μπορεί να τα φέρει φόλτα με τον έμφυα, με το πετρέλαιο θέρμανσης, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την υγεία του, με το σχολείο των παιδιών του και όλα τα υπόλοιπα. Με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τη σκέψη, τη στάση και την ψήφο του κόσμου και του κόσμου που μας παρακολουθεί σήμερα όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια, αν θέλετε, που παίζονται και αναδείχτηκαν. Με όλο αυτό το πλαίσιο μια απομυθοποίηση. Τι εννοείται μια απομυθοποίηση? Ότι υπήρξε μια κυβέρνηση της αριστεράς, βεβαίως στηριζόμενη από ένα κόμμα της δεξιάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Άρα με όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα υπήρξε απομυθοποίηση. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο ψάχνουμε κυριολεκτικά για διαφορές ουσιαστικές ανάμεσα στα κόμματα που υπηρετούν αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξης. Και όσο αυτές οι διαφορές μικραίνουν και αυξάνονται οι συγκλίσεις, τόσο πιο πολύ θα εκφράζεται, αν θέλετε, και στην ευκολία που μπορούν να μετακινούνται και κόμματα, ακόμα και βουλευτές, να ανεξαρτητοποιούνται. Και εμείς λέμε ότι ακριβώς κριτήριο για τη σκέψη και τη στάση και τη δράση ενός κόσμου που αγωνιά, ενός κόσμου που δεν συμβιβάζεται με τη ζωή με τα ελάχιστα, είναι να εκτιμήσει τη σταθερότητα που εκφράζεται από το ΚΚΕ, να το ενισχύσει παντού και στις εκλογικές μάχες που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί η απάντηση δεν θα δοθεί από τα άλλα κόμματα στα πλαίσια του διπολισμού, εν πάση περιπτώσει, ή όσων θέλουν να παίξουν τον μπαλαντέρ που επιδιώκουν να ξεπληθούν στη λαϊκή συνείδηση. Κοιτάξτε τώρα, σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που δεν συζητιέται επί της ουσίας από κανένα κόμμα είναι σε σχέση με το κύριο, δηλαδή το νατοϊκό της περιεχόμενο, ότι αυτό επιλύει την πλήρη υλοποίηση των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στα Βαλκάνια και το γεγονός ότι όταν ψηφίστηκε η συμφωνία από το Κοινοβούλιο στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι πρώτοι που βγήκανε και χαιρετήσανε τον κύριο Ζάεφ ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αναδεικνύει το τι ρόλο έρχεται να παίξει ουσιαστικά και η σημερινή κυβέρνηση. Σε αυτό το περιεχόμενο βέβαια δεν διαφωνεί και κανένας επί της ουσίας. Οι Σκοπιανοί βουλευτές δεν το αποδέχτηκαν αυτό και η Σκοπιανή κυβέρνηση, κυρία Δάγκα. Δηλαδή μπορεί να είναι σε εξέλιξη νατοϊκή σχεδιασμοί, αλλά υπάρχει μία βουλή και μία κυβέρνηση στην γειτονική χώρα που τους αποδέχτηκαν αυτούς τους σχεδιασμούς. Περάσανε και με συγκεκριμένους τρόπους κτλ. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ίδιο το περιεχόμενό της. Δηλαδή ότι ψηφίστηκε δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας εξασφαλίζει τους όρους της ανάπτυξης, φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γειτονικών λαών, μεταξύ των δύο λαών. Ναι. Και αυτό δεν εξασφαλίζεται γιατί παρουσιάζεται ο λύκος, δηλαδή το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει βάψει με το αίμα των λαών τα σύνορα, καλλιεργώντας τους εθνικισμούς που τροφοδοτούνται και εδώ στην Ελλάδα με τα επιμέρους, με τις επιστολές και σε βουλευτές κτλ. Καλείται λοιπόν το ΝΑΤΟ να παίξει το ρόλο του παράγοντα επίλυσης του προβλήματος. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις είναι ο ελληνικός λαός και ο γειτονικός λαός, με την ίδια την πάλη τους να επιλέξουν την αποδέσμευση και από το ΝΑΤΟ, εμείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανοίξουν νέοι ελπιδοφόροι δρόμοι για την εργατική λαϊκή πάλη. Και εκεί διαμορφώνεται η πραγματική
αλληλεγγύη. Και τώρα όλα τα υπόλοιπα βλέπετε πώς προχωράνε και στην Ελλάδα. Πλέον από μεγάλη αμερικανοτοϊκή βάση γίνεται μεγάλη επισκευαστική βάση με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, όπως και είπε ο υπουργός ούτως ή άλλως. Με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσουν και αυτές οι εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βιβλίδακα.